Και τώρα υποδεχόμαστε τον Ανκάρ. Hello, mate. Ανκάρ εδώ. Όλοι εσείς ποιοι είστε? Είμαστε τα φαντάσματα. Ποια? Τα φαντάσματα. Είσαι ο φως. Θα έρθω να σε σκοτώσω. Για έλα ρε. Πόση ώρα χάλασε για αυτό το κολο intro? 1 λεπτό είναι. Ναι. So, σήμερα θα κάνουμε το Q... Σκάσε! Εσύ σκάσε. Σήμερα θα κάνουμε το Q&A... Σκάσε ρε! Δεν θα μου πεις ποιος είσαι. Το φάντασμα σου λέει. Δεν είσαι. Δεν είσαι. Λοιπόν, εμένα θα ακούτε Θα ακούτε τώρα. Σκάσε! Εσύ σκάσε! Λοιπόν, μην ακούτε τον Boosty εμένα. Σκάσε εσύ! Λοιπόν, εμένα θα ακούτε όχι αυτό το Boosty. Λοιπόν, να πάω να γαμηθείς ηλίθιε που θα κάνεις το Q&A τώρα. Γιατί κάνω σαν χαζός? Λοιπόν, πέρα από την πλάκα θα κάνουμε το... Κάνεις? Κάνω ένα Q&A. Α, θα μπορούσα να μπω κι εγώ στο Q&A σου? Από ό,τι βλέπεις δεν μπορεί να γίνει αυτό. Τι παρουσία θα έχεις, τι θα κάνεις μες στο Q&A? Θα λέω το πόσο σεξι είμαι. Και θα δείχνω το... Άνω των 18, το κομμουνιτάρι. Και θα παίζω τα βυζάκια μου. Ναι. Ελπίζω να ξέρεις ότι θα φάω πέρμα μπάν επειδή απαγορεύεται στο YouTube. Δεν πειράζει. Τι κάνεις! Θα φάω μπαν! Ερώτηση νούμερο 1. Έχεις κοπέλα? Εγώ είμαι η κοπέλα του και γάμιο. Σκάσε! Σήμερα είναι η επόμενη μέρα από αυτό που είδατε χτες και έχω να πω ένα τεράστιο sorry, S-O-R-R-Y, έτσι δεν γράφεται? Ναι, έτσι γράφεται. Λοιπόν, τώρα κάπου λογικά εδώ γράφει sorry στην οθόνη σας κάπου. Τώρα λογικά σβήστηκε, αλλά θα το ξαναβάλω. Πάρτε το εδώ. Το βλέπετε. Ωραία. Και ζητάω sorry γιατί, θα μου πεις εσύ, γιατί ζητάς sorry? Γιατί ζητάς? Για το καθυστερημένο intro που είδατε χτες. Βασικά για σας δεν ήταν χτες, για μένα ήταν χτες. Για σας είναι όλο το βίντεο, απλά έτσι. Εδώ υπήρε καινούργιο ρολόι. Τι λέει, λες και σας νοιάζει, λέμε τώρα. Τέλος πάντων, με όλα αυτά τα intro και τα ξε-intro,
Θα βγει πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο και δεν το θέλω αυτό για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω γιατί. Αν και με μεγάλο βίντεο βγάζεις λεφτά. Όχι. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ένα Q&A. Αυτό το Q&A, για όσους δεν ξέρετε βασικά τι είναι Q&A, είναι ερωτήσεις και απαντήσεις. Ωραία. Για τους άχρηστους δηλαδή. Οπότε χωρίς πολλά πολλά, θα έλεγα να πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Μέχρι να βγω εγώ την πρώτη ερώτηση, καλή νύχτα. Πάμε. Ερώτηση νούμερο 1. Ο φίλος μου λέει, απάντας DM. Με δούμε κάτι άσχετο, πάλι διακόπτω. Δεν ξέρω αν θα τις βάζω τις ερωτήσεις εδώ, αλλά σας το ορκίζομαι ότι υπάρχουν. Ωραία. Απαντάς DM. Φίλε, εσύ λογικά με μπέρδεψες με κανένα μάνο ή με κανένα nerd school που δεν απαντάνε με τίποτα γιατί τους έχω στείλει και ξέρω. Ναι, δεν είμαι και κανένας τέλειος, διάσημος, πάρα πολύ γνωστός και δεν παίρνω τόσα DMs όσο νομίζεις. Κολυμπάς και γα... Από ό,τι φαίνεται, ναι. Ενοχλεί αυτό το φω. Δηλαδή, αν το κλείσω τώρα, για κανένα λόγο. Κουράζω πολύ, δεν ξέρω γιατί. Τι σκοπό έχεις. Τώρα εσύ εννοείς τι σκοπό έχω να κάνω στη ζωή μου ή τι σκοπό δεν... Ας το πάρουμε ότι αυτό. Τι σκοπό έχω να κάνω στη ζωή μου, είμαι 13 χρονών και δεν έχω σκεφτεί ακόμη για το τι θα κάνω, ξέρω εγώ. Πάμε παρακάτω. Πότε επόμενο τραγούδι. Δεν σκοπεύω κάτι τέτοιο, αλλά ετοιμάζω κάτι, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να ανεβεί στο κανάλι. Οκ, επόμενο. Κάνε live, please. Πού να κάνω live. Στο YouTube δεν με αφήνει. Στο Instagram παίρνουν λίγοι, ας πούμε, 30 άτομα. Δεν είναι και τόσο πολύ. Στο Twitter δεν έχω. Στο Messenger, no. Στο Facebook, no. Στο Viber, no. Τι λέω, τέλος πάντων. Οκ, μόνο στο Instagram μπορώ να κάνω. Στο YouTube δεν με αφήνει. Διότι δεν ξέρω το λόγο ακριβώς που δεν με αφήνει. Ωραία. Πάμε επόμενο. Τι έγινε καλέ. Και δεύτερον, ρώτησα στο Instagram να μου κάνετε ερωτήσεις για Q&A στο YouTube. Τι μου λες εσύ για live, κάνε live. Εσύ έκανες μια δήλωση, όχι μια ερώτηση. Ελπίζω να καταλαβαίνεις τι λέω. Καπνίζεις. Δεν θα στην απαντήσω την ερώτηση, γιατί η απάντηση είναι προφανές. Αλλά, αν δεν τα έχει απενεργοποιήσει το YouTube τα σχόλια, θα ήθελα να μου πείτε. Εσείς στα σχόλια. Ή εσύ που το βλέπεις. Καπνίζω ή όχι. Απαντήστε. Θες να σου στείλω νουτς. Όχι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αλλά δεν θα ήθελα να δω... Φα! Όχι, ευχαριστώ, αλλά δεν θα ήθελα να δω ούτε το καβλί σου, ούτε τίποτα, ούτε το χέρι σου δεν θέλω να δω. Ευχαριστώ. Στέλνεις νουτς. Δεν είμαι ηλίθια, απλώς ρωτάω περιέργεια. Πρώτον, δεν είσαι ηλίθια, όντως. Είσαι ηλίθιος. Επειδή έχεις κάνει fake προφίλ και έχεις βάλει μια γάτα στο προφίλ σου, δεν ξέρεις τι έχει βάλει, ξέρω εγώ τώρα. Και τέλος πάντων το παίζεις ότι είσαι κοπέλα, αλλά είσαι ένας παιδραστής. Πάω να σε κάνω blog στο Instagram. Η κλασική ηλίθια ερώτηση, πόσο την έχεις. Υπολόγισε γύρω στα 60 εκατοστά, φίλε. Είσαι τυπάκι. Ευχαριστώ πολύ, αλλά μην δηλώνεις. Ρώτα.
πάγιο και αυτό το διάβασα. Έχεις κάποιο κατοικίδιο? Και αν ναι, πώς το λένε? Λοιπόν, δεν έχω κάποιο κατοικίδιο. Θα αποκτήσω τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβρη, μόλις περάσουν οι διακοπές. Επίσης, είχα κατοικίδιο, τον λέγαν Max. Ήταν ράτσα, golden retriever, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό. Αλλά τώρα δεν ψόφισε, απλά τον δώσαμε. Οκ, δυστυχώς. Α, ναι, επίσης, αυτή η ράτσα που θα πάρω, ξέρω ότι είναι στα... για σου, αλλά δεν πειράζει. Αυτή η ράτσα που θα πάρω, βασικά για να ρωτάς, εσύ να δεν είναι, για τους άλλους είναι. Ωραία. Θα πάρω ένα σκυλί που λογικά θα το ονομάσουμε Μπρούνο. Δεν ξέρω, μ' αρέσει αυτό το όνομα. Έψαχνα, ξέρω εγώ, στο Google ονόματα σκυλιών. Βρήκα τον Μπρούνο, είναι ωραίο. Ωραία. Θα είναι η ράτσα του Pug. Αυτό είναι 100% Pug. Και μ' αρέσουν γιατί έχουν την πιο όμορφη μούρη. Όσοι παίρνετε σκύλο, πάρτε αρσενικό Pug. Είναι το καλύτερο. Οκ. Πάμε για την άλλη ερώτηση. Αυτός εδώ είναι ωραίος. Λέει, δεν είναι ερώτηση, ευτυχώς που το διευκρινίζεις. Λέει, δεν είναι ερώτηση, απλώς ήθελα να σου πω πως είσαι ο καλύτερος. Για το παιδί, δώστε ένα χειροκρότημα. Πάμε. Μ' άρεσε αυτό το χειροκρότημα, ήταν κάπως πλάκα. Φωνάξτε! Χειροκροτήστε! Ειλικρινά δεν είμαι τόσο τρελός κανονικά, για το βίντεο το κάνω. Ωραία. Σε ποια ερώτηση είχαμε μείνει? Ωραία, στο ίσο καλύτερο, που δεν ήταν καν ερώτηση, αλλά δεν πειράζει. Σε λένε AK. Όχι! Με λένε Ankar Official. Αλλά μ' αρέσει πιο πολύ το AK. Αλλά με το AK δεν θα με έβγαζε το YouTube. Δεν θα με έβγαζε. Δηλαδή πατάει ο άλλος AK στο YouTube και βγάζει το AK47. Ωραία. Σχολείο ή τηλεκπαίδευση? Ωραία ερώτηση. Αλλά θα σου πω τηλεκπαίδευση. Γιατί? Εμένα η ρουτίνα μου είναι αυτή στην τηλεκπαίδευση. Όταν παίρνει παρουσίες. Άντε πες με γρήγορα να ξαπλώσω. Χάρης. Εδώ. Ελευθερία. Εδώ. Δημήτρης. Εδώ. Γιώργος. Έλα τελείωνε. Εδώ. Εδώ. Περικλής. Εδώ. Ανδρέας. Εδώ, εδώ. Επιτέλους. Ανδρέα, δεν σε άκουσα. Ανδρέας. Πλάκα κάνεις, ποιος ξανασηκώνεται τώρα, μωρή πουτάν. Λοιπόν, σε 2 λεπτά έχω μάθημα. Για να κοιτάξω το ρολόι. Ωραία, είναι 8:02. Σε 2 λεπτά έχω μάθημα. Στις 8 δηλαδή. Θα κλείσω τα μάτια μου για 1 λεπτό. Για 1 λεπτό. Και πραγματικά, δεν θα μπω στο μάθημα κανονικά. Ωραία. Μετά από 4 ώρες! Πέρασαν. Πόσο γρήγορα περνάνε οι ώρες, ρε φίλε. Η ώρα πήγε 1. Όλο απουσίες από το κολουέπεκ! Ναι, με ακούτε? Πού, γιατί άργησες? Ναι. Συγγνώμη που δεν έμπαινε τόση ώρα στα μαθήματα, απλώς τέτοιο. Μου είχε πέσει το ρεύμα. Όλες οι δικαιολογίες σε μένα!
Μία δεν έχει ίντερνετ. Όλη η ζωή μου. Μία σου πέφτει το ρεύμα. Πίνεις νερό. Φοβήθηκα με αυτό. Τι είναι αυτό? Προφανώς! Ακούς ελληνικά ροκ, π.χ. Βύση, Καρβέλας. By the way, είναι οι αγαπημένοι μου Έλληνες τραγουδιστές από ξένους, κάποιον άλλον που δεν το ξέρω. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις. Ακούω λίγο. Δεν ακούω πάρα πολύ. Αλλά τώρα άρχισα να ακούω αγγλικά τραγούδια, δεν ξέρω γιατί. Rap φάση. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει το γούστο του, παιδιά. Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Βασικά, άκυρος. Πρέπει να είμαι ακριβολόγος, να λέω την ερώτηση έτσι όπως είναι. Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Αυτό το απάντησα όταν είπε τι σκοπό έχεις, οπότε το απάντησα, οπότε δεν το ξαναπαντάω. Επόμενη. Τι έγινε με το ακόμη καίει ή έβαλες νερό? Τι θα γίνει με αυτή την ερώτηση? Τι θα γίνει με αυτή την ερώτηση? Σκάστε! Ένα λεπτό. Καίει το κα... σου όντως. Το ακούσατε, χωρίς να είναι τίποτα έτσι. Δεν θα απαντάω σε αυτές τις ερωτήσεις. Γίζεις ή Τζόρνταν? Μια φυσιολογική ερώτηση. Ωραία, λοιπόν. Η αλήθεια για μένα είναι δύσκολη ερώτηση. Αλλά είμαι εδώ για να απαντήσω. Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια από παπούτσια. Σίγουρα γίζεις. Γίζεις είναι για σέρου. Μα τι πάνε για. Γίζεις. Η μεγαλύτερη φαν του μπαμπά σου με έχει κάνει καψούρα. Πρώτον, δηλώνεις κάτι. Δεύτερον, δεν έκανες ερώτηση. Τρίτον, μη μιλάς για τον πατέρα μου γιατί το Q&A είναι δικό μου, έτσι. Γενικά μη ρωτάτε, δεν ξέρω. Με εκνευρίζει, ας πούμε, εγώ κάνω Q&A και θεωρώ ότι όσοι με έχετε φίλου, με έχετε για τη μάνα μου, για τον πατέρα μου, ας πούμε. Ας καταλαβαίνω. Θέλω να μάθω κι εγώ τα skills σου. Να ραπάρω τόσο καλά. Έχεις κανένα tip να μου δώσεις? Type, tip. Όχι. Γιατί πρέπει να είμαι τόσο όμορφη? Λοιπόν, κάνε μου μια χάρη. Μην γράψεις ποτέ έτσι το όμορφη. Το γράψε με ωμέγα. Με ωμέγα. Αν είναι δυνατόν. Και επίσης τι χάζει η ερώτηση αυτή, ποιος σου πω ότι είσαι όμορφη να πούμε? Με φατσούλα και καρδιά, Μαρία Ντάνο. Μην την ψάξετε. Ωραία. Τελικά πήρες κρέμα για το φλεγόμενο καβλί σου? Ναι. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, ξέρω ότι έχω γίνει διάσημος με το My Tix on Fire. Απλά έκανα, όχι και διάσημος. Απλά έχει γίνει λίγο viral στο TikTok. Οκ, τέσπα. Εγώ το παίρνω σαν ένα τραγούδι που έχει πλάκα. Οκ, σταματήστε το. Απλά. Αυτό. Γιατί κάνω έτσι? Τέσπα.
Κατά τύχη τελείωσαν οι ερωτήσεις. Hey Siri. Please give me a number from 1 to 100. Please give me a number from 1 to 100. It's 61. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο πρέπει να φτάσουμε τα 61 likes. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Το έχετε όμως. Το έχετε. Το έχετε ραλάνια. Το έχετε. Ελπίζω να το έχετε. Έχω και κάποιες προκλήσεις εδώ πέρα στο κινητό. Έχω κάποιες προκλήσεις που θα τις απαντήσω λογικά σε άλλο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο σκέφτηκα να κάνω και προκλήσεις και ερωτήσεις, αλλά θα βγαίνει τεράστιο που αυτό δεν το θέλω. Οπότε τις προκλήσεις σε άλλο βίντεο. Είναι ωραίες προκλήσεις. Οπότε για να μην το καθυστερώ, κάντε ένα like άμα σας άρεσε το βίντεο, ένα dislike άμα δεν σας άρεσε το βίντεο, εκφράζεστε ελεύθερα. Ένα comment, αν δεν τα έχεις βρει στο YouTube, τι άλλο λείπει. Κάντε μου follow στο Instagram, ξέρω εγώ, μια γουστάρετε. Αυτό δεν θα φανεί τώρα πάνω στην οθόνη σας, κάπου εδώ θα φανεί. Εάν γουστάρετε, κάντε ένα και στο TikTok. Ψηλά θα το βάλω αυτό. Κάπου εδώ θα είναι. Αν γουστάρετε, κάντε και ένα follow στο Viber. Δεν σας το λέω. Ένα follow στο Twitter. Δεν έχω. Ένα follow, τέλος πάντων, δεν είμαι αστείο, σταματάω. Θα βγει και τεράστιο το βίντεο, παιδιά. Αυτό γιατί να το κάνω τώρα. Τέλος πάντων. Αυτά είχα να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Sorry που έλειπα από το YouTube ένα μήνα, ξέρω εγώ. Και...